Την ώρα που ο σύλλογος προσπαθεί να επανακάμψει και να βρει την ταυτότητά του, η επιστροφή στην Super League βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με τους κίτρινους να έχουν ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα που τους ταλαιπώρησαν για μία δεκαετία και βρίσκονται στη ρότα μιας νέας εποχής. Ωστόσο, λίγα χρόνια νωρίτερα έγραψε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του και μία από τις πιο λαμπρές στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν πριν ακριβώς 6 χρόνια, την 1η Δεκεμβρίου του 2010. Ήταν εκείνες οι μέρες όπου πάνω από 4.000 οπαδοί του ξεκινούσαν από τη Θεσσαλονίκη και άλλα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης προκειμένου να συμπαρασταθούν στην ομάδα του Έκτορ Ραούλ Κούπερ στο Βισέντε Καλντερόν της Μαδρίτης. Σκοπός να κερδίσει ο Άρης μέσα στην έδρα της αντιπάλου, υπερπροταθλήτριας Ευρώπης και κάτοχο του Europa League Ατλέτικο Μαδρίτης. Να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που θα έφευγε θριαμβεύτρια από την Ισπανία, κάτι που είχε κάνει 2 μήνες νωρίτερα όμως στη Θεσσαλονίκη επί των Ισπανών. Η βαθμολογία πριν τον αγώνα έδειχνε μόνο τον δρόμο της νίκης για τον Άρη. Ο Άρης τα κατάφερε, πέτυχε την πρώτη του νίκη, την πρώτη νίκη ελληνικής ομάδας σε ισπανικό έδαφος. Η δεύτερη του Άρη στον Όμιλο μετά από αυτήν της πρεμιέρας, πάλι από τη Ατλέτικο και η μεγαλύτερη των κίτρινων στην ιστορία του στα ευρωπαϊκά κύπελα. Για την ιστορία, ο Σέρχιο Κόκε μόλις στο δεύτερο λεπτό με πλασέ άνοιξε το σκορ για να ισοφαρίσει στο 12ο λεπτό ο Ντιέγκο Φορλάν σε 1-1. Ο Αγκουέρο 4 λεπτά αργότερα έδωσε προβάδισμα για τους Μαδριλένους. Στο δεύτερο ημίχρονο και 6 λεπτά με την επανέναρξη, ο Σέρχιο Κόκε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι γράφει το 2-2 και σε μια επεισοδιακή φάση στο 81ο λεπτό ο Λαζαρίδης θα γράψει το 2-3 και θα δώσει τη μεγάλη νίκη στην ομάδα του Άρη.